ακόμα και σε 15 μέρες θα σταματήσει ο πόλεμος, θα δείτε ότι οι πληθωριστικοί προϋπολογισμοί θα συνεχιστούν τουλάχιστον για ένα έτος. Θα βγάλουν κάποια χρήματα τα επόμενα 2-3 χρόνια. Το θέμα είναι τι θα γίνουν οι λαοί. Το θέμα είναι οι λαοί τι θα κάνουν, οι οποίοι θα αλλημοκτονήσουν. Μιλάμε ότι προχωράμε σε ένα ενεργειακό μεσαίωνα. Στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, η επισητιστική κρίση και η διατροφική ανασφάλεια βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη. Η Κίνα πολύ απλά έχει στήσει το παιχνίδι και περιμένει να εξελιχθεί το παιχνίδι. Και το οποίο θα της βγει. Γιατί ελέγχει όλες τις σπάνιες γης, ελέγχει όλες τις πρώτες ύλες σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τις ανεμογεννήτριες, τα πάντα. Η Ελλάδα τι έχει, τι παράγει. Θα πάρουμε λεμόνια αν υπάρξει Ευρωπαϊκή Συμφωνία φθηνότερα από την Αργεντινή, ή θα εισάγουμε ρεύμα στο τέλος αν γίνει ο ΙΣΜΕΤ που εμείς οι ίδιοι τον υποδαβλήσαμε από την Τουρκία. Θα δουν αυτή την εικόνα που έδειξα με τα χιόνια, που είναι παγωμένα χιόνια, και περιμένουμε τώρα στην περιοχή της Κοζάνης που ζω εγώ, περιμένουμε πότε θα λυθούν για να μπορέσουν να μπουν οι αγρότες στα χωράφια να καλλιεργήσουν. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία υπερθέρμανση, υπάρχει ψοφόκριο, υπάρχει παγωνιά και δεν μπορούν οι αγρότες να καλλιεργήσουν. Και όταν οι αγρότες δεν μπορούν να καλλιεργήσουν, θα έχουμε πρόβλημα στην τροφή μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι κυβερνήσεις. Δεν μπορεί να παίζουμε με την τροφή. Ειδικοί αναφέρθηκαν στην εκτείναξη των τιμών, στις ελλείψεις, στα μέτρα που ήδη λαμβάνονται από αρκετές χώρες για τη διασφάλιση των δικών τους προμηθειών, ενώ περιέγραψαν τη νέα οικονομική πραγματικότητα που διαμορφώνεται στις τσέπες των πολιτών. Η κάθε χώρα θα στοκάρει τώρα. Δεν θα δίνει. Δεν είναι μόνο ότι θα ανέβουν οι τιμές. Δεν θα σου δίνει κιόλας. Εδώ στοκάρει η Ουγγαρία. Και δεν είναι μόνο τα σιτηρά που λένε και τα λοιπά ή το κρυφάρι. Είναι το καλαμπόκι. Είναι το φινικέλαιο. Και αν έχουν πρόβλημα λοιπόν στο καλαμπόκι, δεν θα έχουν στα αυγά, δεν θα έχουν στα πουλερικά. Και πώς θα λυθεί αυτό τότε με τέτοιες διαστάσεις. Θα αναγκαστούμε να πάμε στο χωριό μας, κύριε Σάκη. Θα μπορούμε να παρασκευάζουμε, για παράδειγμα, in vitro προϊόντα, εργαστηριακά δηλαδή προϊόντα. Υπάρχουν βιομηχανίες αυτή τη στιγμή, θα σκάσουν γύρω στο 23 από την Αμερική, ώστε να τρώμε, για παράδειγμα, ένα μπουτάκι κοτόπουλου, το οποίο θα είναι ιστοκαλλιέργειας, δηλαδή δεν θα είναι από ζωντανό κοτόπουλο, θα έχει παραχθεί στο εργαστήριο. Αναλυτές αναφέρθηκαν και στο ρόλο των μεγάλων παικτών ισχύως, στις συμμαχίες και κινήσεις, στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακέρα. Σίγουρα λοιπόν ο βασικός λόγος είναι η Κίνα. Αλλά για να πάνε οι Αμερικανοί να χτυπήσουν την Κίνα, θα πρέπει να πάρουν τη Δυτική Ευρώπη μαζί τους. Δηλαδή να αποκόψουν τη Γερμανία από την Κίνα. Αλλά για να αποκοπεί η Γερμανία από την Κίνα, θα πρέπει η Γερμανία να επαναστρατηγικοποιηθεί υπό τον έλεγχο του ΝΑΤΟ. Για να ευγίνει η επαναστρατηγικοποίηση της Ευρώπης και η επαναφορά των Αμερικανών στην Ευρώπη και να το ΝΑΤΟ να πάψει να είναι εγκεφαλικά νεκρό, χρειάζεται εχθρό. Ο εχθρός λοιπόν αυτός είναι η Ρωσία. Οπότε ο Πούτιν θεωρείται ότι έπεσε στην παγίδα, κάνοντας την εισβολή. Ο Πούτιν, εδώ είναι λοιπόν όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε, είναι τι θέλουν οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί πραγματικά είναι στρατηγικοί νικητές αυτής της ιστορίας στην Ουκρανία. Ξεκάθαρα.